Ανακοινώθηκε από τις αρμόδιες αρχές ο υπέτιος της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή των Λουτρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, ο οποίος τελικά ήταν η Μεδαπός που κατηγορείται ότι προκάλεσε την φωτιά από αμέλεια σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της γνώμης. Όπως έγινε γνωστό από τα πιο επίσημα χείλη, σχηματίστηκε δικογραφία από μεικτό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από ανακριτικούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης και αξιωματικό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης σε βάρος ημεδαπού για εμπρισμό από αμέλεια σε δασική έκταση. Για την σχηματιθήσα δικογραφία ενημερώθηκε ο εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολη. Θυμίζουμε ότι, όπω έγινε γνωστό, μετά από τρία ολόκληρα 24 ώρα, οι πυρκαγιέ στην ευρύτερη περιοχή Εσίμη, Λουτρών, Νύψας, Μελία, άφησαν περίπου 10.000 καμένα στρέμματα γη. Και τελικά, όπω αποδεικνύεται στην πράξη, διαψεύθηκαν παταγωδώ όσοι έσπευδαν με φημολογίε και σενάρια να καταλογίσουν ευθύνε και να ενοχοποιήσουν τα γνωστά εύκολα θύματα, δηλαδή του παράτυπου μετανάστε. Για δεύτερη φορά, μετά την Εσύμη και εν αναμονή πορίσματο για τη Λευκήμη, που το ΒΒΕΦ δείχνει τον στρατό για εκπαιδευτικέ βολέ.